Εκείνο που ζητάμε εμείς είναι το εξής. Σήμερα περνάει από τοπικό συμβούλιο. Είναι δεδομένο ότι μπορούμε και αύριο ακόμα, έστω και με ένα mail, να έχουμε την απόφαση ή την Δευτέρα. Εάν την Δευτέρα ή την Τρίτη ξεκινήσει η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο από το να αφαιρέσει αυτά τα ευρήματα, δεν ξέρω πού θα τα εναποθέσει ή οτιδήποτε. Είμαι βέβαιος ότι αν ξεκινήσει από την Τρίτη, θα χρειαστεί ένα δεκαήμερο για την αφαίρεση των ευρημάτων. Εμείς προτείνουμε να δώσουμε και εμείς εργάτες μαζί με εκείνους που έχει η εφορία αρχαιοτήτων, ούτως ώστε μέσα σε 48 ώρες να αφαιρέσουμε τα ευρήματα και να τα πάμε όπου μας ζητήσει για να κάνουν, αν χρειαστεί, περαιτέρω εξέταση ή αποτύπωση ή οτιδήποτε. Ούτως ώστε αντί για 10 ημέρες να το έχουμε ανοιχτό και να βγάζουμε μία-μία πέτρα, να τις βγάλουμε σε 48 ώρες πάλι μία-μία, αλλά να τις μεταφέρουμε κάπου αλλού σε ένα χώρο που θα μας υποδείξει, ούτως ώστε να μπούμε πιο γρήγορα. Αυτό όσον αφορά το θέμα με την αρχαιολογική υπηρεσία. Κάποια τεχνικά θέματα μας τα πει ο κύριος Μπουλάς και μετά θα μιλήσω για τους 2-3 λεπτά για να ξέρετε και τι πρόγραμμα υπάρχει και για τους εμπόρους και για τους επιχειρηματίες. Λοιπόν, εγώ τώρα να σας πω, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, η χοντρική μεγάλη εικόνα του έργου του συγκεκριμένου είναι ότι το 95% του έργου έχει ολοκληρωθεί. Έτσι. Όλο αυτό το έργο, η κατασκευή των συλλεκτήριων αγωγών, η παροχέτευση των νερών προς τη θάλασσα, κατά 95% έχει ολοκληρωθεί και βλέπετε το υπόλοιπο 5% είναι αυτό που μας ταλαιπωρεί. Τεχνικά βλέπουμε πόσο μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα και το παράδειγμα το έχουμε πρόσφατο από την επέμβαση στην Οδό Κανάρη, όταν έπρεπε να βγάλουμε τα νερά προς τη θάλασσα, προς το λιμάνι. Ομοίως, έχουμε ξεκινήσει όταν έγινε το έργο να εξασφαλίζουμε, προσπαθούμε πάντα να εξασφαλίσουμε μια ασφαλή διοχέτευση των νερών προς τη θάλασσα, άρα ξεκινήσαμε από κάτω χαμηλά και ανεβαίναμε προς τα πάνω, για να αποφύγουμε την περίπτωση των πλημμυρικών φαινομένων. Αυτό το 5%, επειδή είναι η περιοχή βρύθη αρχαιοτήτων, μας καθυστερεί και πρέπει να λυθούν κάποια προβλήματα. Το αγωγός έχει μια διάμετρο 1.400 χιλιοστά, είναι ένα αρκετά μεγάλος αγωγός, ένα πολύ βαρύς αγωγός, έτσι δεν μπορείς σε τόσο στενό χώρο να το διαχειριστείς πάρα πολύ εύκολα. Θα μπορούσαμε βέβαια να ξοδέψουμε διπλάσια-τριπλάσια λεφτά προϋπολογισμού, να βάλουμε ένα μεγάλο γερανό από πάνω, έτσι. Ποιος θα επομιστεί αυτό το κόστος, έτσι. Γιατί οι χρηματοδοτήσεις είναι δεδομένες. Πάντως πιστεύουμε ότι όταν θα ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος, με τον τρόπο που δουλεύει η υπηρεσία και είδαμε ότι τεχνικά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, όταν θα πάρουμε το πράσινο φως από την αρχαιολογία και από τις διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία, θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε πάρα πολύ σύντομα. Άρα, κύριε Ξανίνη, τα λεγόμενα σας, αν αύριο έχουμε βροχές, θα έχουμε πρόβλημα με το ανοιχτό σκάμα και τα πρανία όπως... Πρόβλημα δεν θα υπάρχει, γιατί τα νερά θα φεύγουν. Θα φεύγουν τα νερά. Από τις σωλήνες που έχουν πει μέχρι εκεί. Θα πέφτουν στο σκάμα και θα φεύγουν στη θάλασσα. Κύριε Ξανίνη, εγώ αυτό ήθελα... Οι σωληνώσεις έχουν μπει μέχρι εκεί. Δεν έχει σωλήνες μέχρι τη θάλασσα. Ναι. Εάν έχει... Το κομμάτι από την απλοταριά, στην απλοταριά υπάρχουν οι σχάρες που θα φεύγουν. Στο κομμάτι της ψυχάρης τα 30 μέτρα, τα νερά, τα όμβρια, όσα και να είναι, θα πέσουν μέσα στο σκάμα και θα φύγουν από τις σωλήνες στη θάλασσα. Πότε θα κλείσει δηλαδή? Η ψυχάρη, περιμένουμε, σας είπα, σήμερα βγαίνει η απόφαση. Μόλις ξεκινήσει η αρχαιολογική υπηρεσία να αφαιρεί τα ευρήματα, εάν θέλει την πρότασή μας να βοηθήσουμε και εμείς να τα αφαιρέσουμε και να τα μεταφέρουμε κάπου, ούτως ώστε να μην καθυστερεί σε 10 μέρες, αλλά να το κάνουμε σε 2 ημέρες και τα ευρήματα μεταφερθούν όπου μας υποδείξει η αρχαιολογική υπηρεσία, για να κερδίσουμε 5-6 εργάσιμες ημέρες, 15-16 του Δεκέμβρη μέχρι τις 10 του Γενάρη. Θα αφήσουμε κλειστά. Θα δούμε όμως πρώτα να κάνει την αποτύπωση η αρχαιολογική υπηρεσία στο νέο κομμάτι της εξκαφής, ούτως ώστε να έχει πάει στο αρχαιολογικό, στο τοπικό συμβούλιο, και όταν ανοίξουμε το Γενάρη να έχει έρθει η απόφαση από το τοπικό συμβούλιο να συνεχίσουμε για να βάλουμε αυτή τη σωλήνη και να μένει μια σωλήνη ακόμα. Η μετεωρολογική υπηρεσία δίνει βροχές. Ναι. Μακάρι να πέσει μέσα και να μην έχουμε ανομβρία. Υπάρχουν κάποια ειδικά μέτρα που θα λάβετε εσείς από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα και μέχρι να δούμε τι θα πει η αρχαιολογία, ή κρίνετε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Πηλιώτη, γιατί θυμάστε ότι πέρυσι είχαμε, όπου θα κλείσει από τις 3 Ιουλίου η απλοταριά που είχε φτάσει μέχρι κάτω. Θυμάστε από την Πασπάτη οι σωλήνες που ήταν πλαστικοί αυτοί, έτσι, μικρότερης και βάρους και διαμέτρου και όλα. Τότε
επειδή το συζητήσαμε με την τεχνική μας υπηρεσία, είπαμε ρε παιδιά, αν γίνει μέσα στον Αύγουστο για παράδειγμα, μια αυτή. Βγήκανε βέβαια κάποιοι και λέγανε έγινε τροπικό το κλίμα της Χίου και αν θα βρέξει, έβρεξε μέσα στον Αύγουστο. Λίγανε, ρε, θυμάστε γιατί μας είχα που είχαμε προβλήματα. Δύο φορές. Είχαμε φροντίσει και συνδέσαμε τους αγωγούς από την Πασπάτη στον αγωγό που περνάει, τον τουρκικό αγωγό που περνάει από την Απλοταριά, ούτως ώστε να μπορέσουν να φύγουν από εκεί τα όμβρια. Σήμερα, εάν θα συμβεί οποιαδήποτε νεροποντή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί οι σωλήνες που ξεκινάνε από την Ριζαρίου έχουν διανεμιστεί τα νερά, ο όγκος των υδάτων, και πηγαίνουν και από την Καλοπλήτη στην άλλη σωλήνα ομβρίων και από την Πασπάτη που κατεβαίνουν και θα μπαίνουν στην Απλοταριά. Το κομμάτι εκείνο της Ψυχάρκης της Απλοταριάς, ό,τι νερό και να πέσει, θα πέσει μέσα στο σκάμα, δόξα τω Θεώ, οι σωλήνες είναι από κάτω, να το πάνε στη θάλασσα. Άρα δεν θα έχουμε κάποια... Κανένα πρόβλημα. Είναι περίπου η ονομαστική παροχή της σωλήνας που μπήκε τώρα, είναι 8 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο περίπου, 7,95 τόσο. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια δυνατότητα να παροχετεύουμε τα νερά. Έτσι τώρα είναι πρωτόγνωρα, ας πούμε, είναι με καλή επέμβαση. Οπότε αυτή την παροχή θα μας εξασφαλίσει ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πλημμύρας πλέον. Σε αυτό, αν θυμώσετε στοιχεία, μέχρι πόσο θα αντέχει αυτό το σύστημα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο σε χιλιοστάβρο τέτοια, και τέτοια έργα έχουν μια περίοδο επαναφοράς περίπου στα 100 χρόνια. Λέμε ότι συνήθως με τις πιθανότητες ότι για 100 χρόνια θα μας... Αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ναι, όταν υπολογίζονται τέτοια έργα, ναι, όταν μελετούνται τέτοια έργα.